Τα θέλω τα ζόρικα. Μισό παιδιά. Να το βάλουμε σε αργή κίνηση αυτό που τα... σε γρήγορη κίνηση αυτό που τα κάνουν έτσι, γιατί φύγανε γόνατα, φύγανε όλα, έχουμε πάθει διάφορα τώρα και αυτούς. Πάνε να ξεκουραστώ. Τζούλια, έβγα κάτω μόνη σου. Animal print! Έλα εδώ! Αντί να σε κυνηγάω, εγώ κυνηγά εσύ εμένα, ε! Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Συνήθως με κυνηγάνε τα μοντέλα, αλλά ξέρεις ότι έχω το μοντέλο διώχτη. Φεύγουν αμέσως από κοντά μου. Κυρίες και κύριοι, Τζούλια Νόβα, Animal print! Ναι, ναι, αυτό είναι. Και στροφή! Και στροφή! 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 Ναι, ναι! Για πολύ σημασία μου δίνεται και δεν χρειάζεται. Και από το Animal Print πάμε στον Animal Print και να παίξουμε τώρα. Φύγαμε. Να αυτά. Animal. Animal Print. Είσαι Animal. Είμαι λίγο Animal. Δεν φαίνεται. Εδώ στο μυαλό. Η Διονυσία και η Σέβιν εδώ. Πάω λίγο στο Γιάννη γιατί αυτός ξέρει. Αυτόν εμπιστεύομαι. Να σου πω κάτι τώρα, δεν το περίμενες αυτό. Όχι, ούτε εγώ το περίμενα. Είχα συνηθίσει αυτό. Ήταν λίγο σήμερα άνομα πριν. Ναι, ήταν διαφορετικό. Θα αντέξει. Μπορεί. Έτοιμο είμαι να λιποθυμήσω. Να λιποθυμήσει. Σε κρατάω. Θα σε κρατάω όρθιο. Έχει ένα μπάζερ εδώ, κρατήσω το κουμπί. Μπράβο. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Κανόνης να έχει γυναίκα και μετά να με κυνηγάει η γυναίκα του. Εντάξει, έχει γυναίκα, αλλά οκ, τον έστειλε. Έχει υπογράψει τα χαρτιά αυτά που υπογράφουμε όλοι οι άντρε όταν σε πλησιάζουμε. Είμαστε στο ελεύθερο για σήμερα. Είμαστε οκ, αυτό ακριβώ. Έχει το ελεύθερο κι εσύ και την ουσία και εσύ να πατήσετε το κουμπί αυτό που είναι δίπλα σα. Μόλις βρείτε την επόμενη, την πρώτη μάλλον, λέξη που θα βάλουμε. Λέξη ομορφιά. Θα πρέπει να βρείτε ένα πολύ όμορφο ζωάκι. Ένα πολύ όμορφο ζώο και υποπόταμος. Για να δούμε, τώρα το βρίσκουμε. Ένα όμορφο ζωάκι, έχω περιέργεια. Το τι ομορφιά θα κρύβεται εκεί πίσω. Για μένα όλα είναι όμορφα. Ένα όμορφο ζωάκι έχει πατήσει κάποιος το κουμπί, όχι. Τι μπορεί να είναι αυτό. Πιο γρήγορα πάτησε, παιδιά, η Σέβη και μου λέει... Φλαμίγκο. Φλαμίγκο. Είναι όντως όμορφο, εάν είναι αυτό. Πραγματικά είναι όμορφο και έτσι σπάνιο ζώο και δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα. Έρχονται κατά καιρούς, περνάνε από πάνω, πάνε στην Κύπρο, αράζουνε, σηκώνονται, φεύγουνε. Τα φλαμίγκο. Ναι, τα φλαμίγκο, δεν το ξέρεις. Αλήθεια. Αλήθεια και θα σε πάω, έχεις και ταιριαστή φούστα. Φύγαμε για πρώτο γύρο. Σέβη, θα παίξεις πρώτη. Έχεις κατηγορίες που γουστάρεις και λες, δεν χάνω ούτε μία φορά αυτή την κατηγορία. Σε όλες. Σοβαρά. Είσαι τόσο καλή. Τόσο. Έλα, Τζούλια, βάλω ό,τι θέλεις. Οκ, θέλω μία φράση. Κοίταξε τον πίνακα. Την είδες τη φράση. Την είδα. Γέμισε τα γράμματα και βρες τη. Ξεκινάμε τώρα, καλή επιτυχία. Φλαμίγκο. Τρομερό. Αυτό το λες γύρισμα. Το σίγμα. Σίγμα, όπως λέμε, Σπάνο Βαγγελοδημήτρης. Μόνο ένα σίγμα. Έλα, Σέβη μου. Μπράβο. Η Σέβη σταματάς τα 80 ευρώ. Σε ακούω, Σέβη μου. Ποια θα είναι η επόμενη επιλογή σου. Το μη. Μπετόβεν. Γυρίζουμε ξανά. Έχουμε 110. Και άλλα 30 για το επόμενο σωστό. Σε ακούω. Ταφ. Τιραμισού. Ναι. Θέλει να ξαναγυρίσεις. Ξαναγύρνα. Είμαστε πολύ χαμηλά. Τι έφερες. Δεν ήταν καλό. Γιάννη, έχεις συντονιστεί από το Animal Print. Ακόμα το παλεύω. Συντονίσουμε τον τροχό. Καλή επιτυχία. Για πρέπει να πάω να φορέσω τίποτα άλλο, να μην τραβάω προσοχή. Ναι, δουλειά αυτό είναι. Να πάω να φορέσω κάτι άλλο. Δεν ταιριάζει το παπούτσι, ξέρεις. Το πι. Δεν ξεσυντονίστηκες και πολύ. Α, εντάξει. Κάτι γίνεται. Νομίζω ότι το είχαμε πει γι' αυτό. Όχι, είσαι καλός. Είναι μια φράση. Το πρώτο της γράμμα είναι το πι. Τη βρήκες. Καλύτερα, γύρισε ξανά για να πάρεις άλλα λεφτά. Σιγά, με 5 ευρώ, κάναμε και δουλίτσα. Έμα.
Πι. Όχι χρεοκοπία, μπράβο σου, έφυγες από εκεί. Το ρο. Διονυσία μου, χάσαν όλοι για πάρτι σου. Παίξε για πρώτη φορά. Πάμε. Yeah. 30 ευρώ για τη Διονυσία στο ξεκίνημά της. Πες το. Λίγο γρήγορα. Δεν προλάβαμε τον χρόνο. Μα καλά δεν έχει προετοιμαστεί από το σπίτι για το πρωτογράμμα. Συνήθως δεν πειράζει. Το σκέφτονται μήνες πριν. Δεν πειράζει. Έχετε μόνο 5 δευτερόλεπτα. Από την ώρα που σας δίνω εγώ το λόγο. Δεν γιατί μαζί με τα δικά μου είναι κανένα δίλεπτο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στη Σέβη. Ξανά. Σέβη μου, είσαι κοντά σε ένα τάμπλετ. Ναι, εκεί. Μπράβο. Το νούμερο ένα ελληνικό brand στα τάμπλετ. Σου προσφέρει ένα τάμπλετ MLS. Είναι ένα τάμπλετ που ακόμα και αν δεν το κερδίσεις εσύ, δεν με νοιάζει, ξέρεις γιατί. Θα δώσω ένα στο κοινό! Ένα MLS Bright! Σε σένα όμως, σκέφτομαι, προφανώς και θέλω να το πάρεις, θα δώσω ένα MLS Angel. Ωραία. Με ένα γράμμα και μόνο. Με ένα κάπα. Πάρ' το! Για άλλα 30 ευρώ. Ναι. Ωραία. Θα αγοράσεις τώρα ή θα γυρίσεις. Θα γυρίσω. Δεν μου μιλάει. Δεν συμπαθιόμαστε. Τι σου έχω κάνει. Αντίστοιχα, τα ποσά ανεβαίνουν. Το Δέλτα. Δέλτα. Θα την Πινελόπη. Όχι. Δεν έχουμε. 4-19. Τα έχεις. Ο Γιάννης μπορεί να σου τα στερήσει. Τώρα κιόλας. Με τη λύση του γρίφου. Δεν το ξέρω, θα γυρίσω. Μπράβο, Γιάννη μου, γύψε. Είπα να κάνω μια προσπάθεια να ρωτήσω μήπως και αν όχι, να το ήξερε. Προχωράει, αποφεύγει χρεοκοπία, σταματάει στο 20άρικο. Το γάμα. Γάμα. Ούτε. Έχουμε εδώ μια δυσκολία στα δύο τελευταία γράμματα. Διονυσία μου, είσαι έτοιμη να το τελειώσεις. Τελείωσε το! Προσπαθήσω. Το Χ. Μπράβο σου. Ήλι στο Ιγύρνα. Δεν το λύνεις, δεν το ξέρει. Κανείς από τους τρεις παίχτες δεν το ξέρει. Κάποιοι από το κοινό μας το έχουν βρει βεβαίως. Όλοι. Είναι κρίμα που δεν παίζετε. Για τα 50 ευρώ, ποια θα είναι η επόμενη επιλογή σου. Λάμδα. Λάμδα. Λεύκομα. Να σου πω τα νέα. Τελειώσαν τα σύμφωνα. Πρέπει να το λύσεις σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα. Προσπάθησε. Δοκίμασε να το διαβάσεις. Χάθηκε σειρά και ήρθαμε σε σένα, Σέβη. Για σένα ισχύει το ίδιο, χωρίς να μπορείς να κάνεις καμία παραλλαγή εκτός από το να αγοράσεις ένα φωνή. Δηλαδή, εάν δεν αγοράσεις φωνή, σου μετράω 5. Αγοράζεις ή το λύνεις. Το λέω. Το λύνει. Ακίνητοι όλοι, σταματήστε τις μηχανές αυτοκίνητα. Μην κορνάρετε τώρα. Φορτώστε για μετά, γιατί σε 3 δευτερόλεπτα, εάν ακούσουμε σωστά το γρίφο, μπορείτε να αποθεώσετε τη Σέβη που θα έχει βγάλει ένα τάμπλετ εδώ χρηματοκιβώτιο, το έχω κλειδώσει, και ένα ωραίο ποσό. Πες το. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Πιστεύεις ότι η λύση του γρίφου είναι παλιά μου τέχνη κόσκινο. Με τη σωστή απάντηση, ένα tablet MLS και 419 ευρώ σύνολο, πάνε τράπεζα. Είναι σωστό. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, διαφημίσεις. Πέσαμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δίνω
Ένα τάμπλετ κάθε φορά για να χειροκροτήσω. Γίνεται, λες, θέλαμε μαγική λέξη. Κάθομαι εδώ ανάμεσα να γνωρίσω τυχαία δύο φίλους που ήρθαν εδώ πέρα και εντελώς τυχαία. Έχεις έρθει μόνος εδώ? Όχι, όλη η παρέα εδώ. Η παρέα σου. Η γυναίκα σου ποια είναι όμως? Η Σέβη. Η Σέβη που προηγείται! Το σύζυγός της, ο οποίος έχει αφήσει τη Harley Davidson απ' έξω, το έχετε καταλάβει. Έτσι, Harley, το γνώρισες? Με μαλλιά, μακριά. ούτε μακριά, τότε. Μακριά ήταν. Πολύ μακριά. Πες μου, η Σέβη, που είναι η γυναίκα σου, ναι, πόσα κουσούρια έχει? Κανένα. Πάρα πολλά. Η σημερινή εκπομπή. Πόσο τίμιος είσαι, αγόρι μου. Πόσο τίμιος, αληθινός άνθρωπος. Ψέματα, ψέματα. Γιατί, θα σου βγάλει το μαλλί τριχα-τρίχα? Όχι, αυτό. Το μουστάκι θα στο σειρίσει όμως. Θα πέσει λίγο. Πέφτει λίγο, εντάξει. Ναι, ναι. Να πάρει παντοπλάκι, αυτό είναι μαλάκο, δεν μπορεί να έχει. Λες, ξέρεις κάτι εσύ. Σοβαρά μιλάς τώρα? Έλα, αδερφέ μου, τώρα εμπειρία, χεμήθεια. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον φίλο μου τον Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος έχει έρθει εδώ με ποιον? Με τον Γιάννη. Με τον ίδιο φίλο του Γιάννη. Ναι, ο κουμπάρος του. Και κουμπάρος. Ξέρει πολλά εσύ. Ξέρω πάρα πολλά, θα στα πω όλα. Ωραία. Δεν με νοιάζει τι δουλειά κάνει ο Γιάννης και τι γίνεται. Τι βρωμοδουλειά με νοιάζει έχει κάνει? Πάρα πολλές. Σοβαρά μιλάς? Πάρα πολλές. Δεν του φαίνεται, φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω αν βλέπει η γυναίκα του, σίγουρα βλέπει η γυναίκα του. Θα πω από κοντά. Από κοντά, ε. Από κοντά. Εάν δεν πες το ποσοστάκι που σου έχει τάξει. Το είπε, μισό-μισό. Μισό-μισό το είπε, έτσι. Είναι γραμμένο σε κάμερα. Να έχουμε αυτά. Και θέλω και κάποιον συγγενή. Για να δούμε τώρα εδώ. Για να δούμε. Έχουμε άλλο συγγενή εδώ πέρα. Εδώ τι έχουμε, τι έχουμε. Για έλα εδώ, έχουμε μια κόρη εδώ. Έλα εδώ, κόρη. Έλα εδώ, κόρη, καραβοκύρη. Έλα γρήγορα εδώ. Έλα γρήγορα εδώ δίπλα μου. Εδώ, κοιτάξτε τώρα, εδώ, κοπελάρα, δύο μέτρα. Έχουμε εδώ τη μαμά. Ναι. Για τη μαμά μπορούμε να πούμε καμιά κουβέντα ή όταν ήσουν εφηβεία μόνο τα έλεγες όλα, τώρα θα πεις τίποτα? Τα καλύτερα μόνο. Τα καλύτερα για τη μανούλα. Μόνο, τα ναι, η ίδια μου έχει πει βεβαίως ότι στο σπίτι, ειδικά από όταν μπήκε την εφηβεία, την έχει τρελάνει. Είναι αλήθεια αυτό? Πότε πρόλαβα να το πέφτει? Πότε πρόλαβε? Ή τι δεν είσαι έφηβη, είσαι από το μικρή ακόμη? Όχι. Όχι, έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει. Τι σου έχει τάξει η μάνα σου, λέγε? Τόσο καλά λόγια δεν έχω ξανακούσει. Τι μου έχει τάξει? Τι σου έχει τάξει, λέγε? Τίποτα δεν μου έχει. Η μαμά είναι η καλύτερη του κόσμου. Η καλύτερη. Και έτσι γνωρίσαμε τη μητέρα. Να είσαι καλά. Τζούλια. Έλα. Δώσε σύνθημα να πάμε αμέσως στο δεύτερο γύρο. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Όχι, τι νομίζεις, δεν τα μάθανα εγώ για σας, ε. Δεν τα μάθανα εγώ για σας. Όλα τα μάθα. Πολύ στήριξη η κόρη σου, καμία στήριξη ο φίλος σου. Εντάξει. Έχω κάτι τσοκαράκια δυνατά. Σου δώσω σπίτια. Για το σπίτι χαμός. Τα καλύτερα είπανε για εσάς. Όπως πάντα. Όχι. Εγώ ήρθα να φτιάξω μια ατμόσφαιρα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εκεί ήρθαν να υποστηρίξουν. Όλοι σκέφτονται. Τα μισά-μισά. Μα αυτά που θέλει θα του πω εγώ τι θα πάρει. Λοιπόν, πάρτε κάτι εσείς για την ώρα για να δώσουμε τα μισά. Δεύτερος γύρος, κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε μία λέξη η οποία έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Μία λέξη. Δύο σε ένα. Δύο διαφορετικές ερμηνείες, παιδιά, εκεί είναι οι λέξεις. Μία λέξη που είναι πάνω-πάνω. Ναι, ναι. Ωραία. Η λέξη και οι ερμηνείες μας. Έχει δύο ερμηνείες, εκ των οποίων η δεύτερη έχει και δύο λέξεις. Οπότε αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να βγάλετε λίγο παραπάνω χρήματα. Τα ποσά που έχουμε μέχρι τώρα δεν μας έχουν εντυπωσιάσει, δεν έχουμε ενθουσιαστεί. Θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Γιάννη μου, γυρίζεις πρώτος. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε με 65 ευρώ. Με ποιο σύμφωνο? Το σίγμα. Αυτό το animal print, Τζούλια, δεν είναι δηλαδή πραγματικά. Σε τρελαίνει? Όχι, όχι καθόλου. Απέναντίας. Πήρα τα χάπια μου στις διαφημίσεις και είμαι εντάξει. 150. Το κάπα. 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 Σαν να λέμε ένα πράγμα. Κόλαση. Κόλαση. Σατανά. Δεν είχε πολλά. Δεν είχε πολλά. Ούτε 7 δεν είχε. Δεν έβγαλες 2 χιλιάρικα. Την πάτησες, φίλε. Δυστυχώς έχει φτάσει μόνο στα 1.030 ευρώ με τη δεύτερη γεροβολιά. 1.030. Έτσι όπως είναι σήμερα η δουλειά με το animal print, καλά που έφερες τον κουμπάρο μαζί και όχι τη γυναίκα σου. Ναι, ένα βασικό είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι έχεις 1.000 ευρώ για να αγοράσεις φωνήεντα. Το Α. Ζάντες για αυτοκίνητο, τιμόνι, ό,τι άλλο θες το αγοράζεις. Θέλουμε Α. Ούτε άλλα και πολλά. Μόνο πέντε. Είναι μεγάλη, έχεις πει 3 γραμμάτα και έχεις λύσει το μισό γρίφο. 2 σε 1. Βρήκες το 1 τουλάχιστον? Όχι ακόμα. Άρα δεν βρήκες και τα 2.
Έχεις πέσει πολύ χαμηλά, είσαι μόνο 930 ευρώ. Στόχια καταραμένη. Λέω να γυρίσω. Γύρισε, το καταλαβαίνω, έχεις πέσει τόσο χαμηλά, πρέπει να γυρίσεις. Εγώ στην αναστέση σου θα αγόραζα καμιά δεκαριά φωνίδα ακόμα, αλλά δεν βαριέσαι. Εγώ δεν έχω τον κουμπάρο μου εδώ. Καλά κάνεις, φίλε. Έλα, μπράβο! Αυτό εδώ θα το παραδώσω με ένα σωστό σύμφωνο, δίνοντάς σου και το βραβείο του καλύτερου κουμπάρου για τη σημερινή ημέρα. Τέλεια. Εντάξει, γιατί αύριο θα είναι άλλος. Το ταφ. Με ένα σωστό ταφ, σηκώνω τον κόσμο για πάρτι σου! Θα παρακαλούσα να είμαστε όλοι έτοιμοι για την απονομή! Κορυφαίο κουμπαράκι, σήμερα ημέρα, σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη. Σε κάθε τίμιο κουμπάρο εκεί έξω, μια αφιέρωση. Μια αφιέρωση, σε κάθε κουμπάρο. Μου αφιερώνω στον κουμπάρο μου, ναι, που με στηρίζει συνέχεια, ναι, και ας λέει τις κακίες του. Έτσι, εγώ τον αγαπώ. Άνθρωπος πάνω απ' όλα. Άνθρωπος, άνθρωπος πάνω απ' όλα. Μπορείς να αφαιρέσεις τον παρατέρα από τον τροχό της τύχης, για να μην το διεκδικήσουν η Διονυσία και η Σέβη, μιας και εσύ το έχεις πάρει. Και θα το κουβαλήσεις μέχρι εκεί που σε βγάζει ο δρόμος, είτε στο τελικό, είτε νωρίτερα. Με ένα ποσό μεγάλο μπορούμε να σκεφτόμαστε τον Μπαλαντέρ. 9,75, ακούω. Θα πάρω ένα φωνή, θα πάρω το όμικρο. Μπράβο. 2-1, μία λέξη επάνω. Τρεις λέξεις κάτω, οι οποίες σχηματίζουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές ερμηνείες. Γιάννη, θέλεις να αγοράσεις και πάλι ή θέλεις όχι, να γυρίσεις. Θα γυρίσω, θα γυρίσω. Μία γυρίζει, μία αγοράζει. Καλά κάνεις. Άλλα 50. 20. 20. Ήταν λίγο, είχες πάει λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Το πει. Αχα. Το έχεις πάρει μονότερμα. Ακούω τι κάνεις. Αγοράζουμε ή γυρίζουμε. Θα πάρω φωνή, το έψιλον. Σε καλό σου γύρω. Σχεδόν κάθε λέξη είχε από ένα. Γυρίζεις, αγοράζεις, 8-15. Θα γυρίσω. Έχει σχέδιο. Μία μέσα, μία έξω. Μία γυρίζω, μία αγοράζω. Τα βγάζει, τα χάζει. Τα χάνει, τα βγάζει, τα χάνει. Και τα επόμενα 50. Τονί. Να βουχοδονώσω. Θα αγοράσω άλλο ένα φωνή με το γιώτα. Τώρα σε κάτω, μεταδώσεις βέβαια. Σωστά. Δεν σε έχω καταλάβει τι είσαι. Πες το. Το γιώτα. Η αλήθεια είναι ότι λίγα είχαν μείνει φωνή, εντά. Τώρα. Να σου πω τώρα. Η λέξη είναι πάνω, οι ερμηνείες είναι κάτω. Τελειώσαμε εδώ. Πρέπει κάποια στιγμή να το κουμαντάρεις το καράβι. 8-15. Έχουν μείνει μόνο σύμφωνα. Αδερφέ μου, τι κάνουμε. Αγοράζουμε ή γυρίζουμε. Θα το λύσω. Καναπεδάκι. Όπα! Πήρες φορά, κάτσε ρε μεγάλε. Συγγνώμη. Βιάστηκα. Δεν τον πίστεψες προφανώς. Αδερφέ μου, καρδάκι μου, περίμενε. Θα σε στηρίξω, περίμενε. Σας στηρίζω. Καναπεδάκι. Καναπεδάκι. Είναι η λέξη μας. Ωραία. Τι σημαίνει καναπεδάκι. Πες μου την τελευταία λέξη που την ξέρεις τάτα. Ορεκτικό. Αυτό το ξέρεις πριν βγει. Εννοείται. Ο μικρός μου κάνει το πρόβλημα. Ο μικρός καναπές. Το καναπεδάκι λοιπόν είναι μικρός καναπές και φυσικά ορεκτικό. Αυτός λέγεται και πραγματικά τυχερός γύρος, Γιάννη. Σου χαμογέλασε ολάκι το μπαλάκι. Σου τον παραδίδω με 815 ευρώ και ένα μπαλαντέρ. Δεν πειράζει, γκρέμισε το μαγαζί. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ξέφυγες από την Διονυσία αρκετά και έχεις περίπου τα διπλάσια από την Σέβη μας. Πάμε στη λεξομαχία νούμερο 2. Είναι για ένα εκατοστάρικο. Διονυσία, ήρθε η ώρα να μπει στο παιχνίδι. Ίσως είναι η ευκαιρία τώρα. Θα πρέπει να βρείτε 2 αντίστοιχες λέξεις. Αντιστοιχίες. Από τώρα. Παρακαλώ, ποιος πάτησε πρώτος. Πάλι εσύ, Γιάννη. Να μην παίξει κανένας άλλος. Αφού το βρήκα. Να σε παρέφει. Έλα, πες το. Guinness record. Guinness και ρεκόρ. Αντίστοιχα πράγματα, ρεκόρ Guinness. Πάρε και μαζί αυτά, άλλωστε. Ναι.
Έτσι τώρα ένα τελάκι το μπαλάκι. Για να τρελάνουμε λίγο τώρα τον κουμπάρο σου που την έχει δει πολύ φίρμα. Έτσι. Και λέει κακιούλες για σένα. Ο κουμπάρο σου, αν έμπαινε στο βιβλίο Guinness, για ποιο ρεκόρ θα έμπαινε μέσα? Για περισσότερα σουβλάκια που έχει φάει. Σοβαρά μιλά. Για πλάκα. Κατεβάζει πάνω από 10. Για πλάκα. Για πλάκα. Θα σου πω μετά που θα φύγουμε. Σοβαρά μιλά. Εύκολα. Καλύτερα, δεν μου λες, καλύτερα τον πληρώνει παρά τον ταΐζεις. Ακριβώς. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι. Αυτά κάνουν οι κουμπάροι. Ο κουμπάρο σου έχει φέρει γούρι. Ξέρω. Οπότε εδώ σταματάω να σε στηρίζω. Είμαι φανερά με τη Διονυσία και με τη Σέβη που σε ακολουθούν και θα σε πολεμήσουμε τώρα με Λίσσα στο τρίτο γύρο. Ο οποίος θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Με τη βοήθεια της τύχης, οι παίχτες μας σε αυτό το γύρο μπορούν να κάνουν θαύματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι γουρλίδες, λίγο γουρλί. Γιατί σε αυτό το γύρο, παιδιά, υπάρχουν δύο φέτες που προσφέρουν για κάθε σωστό γράμμα ένα πεντακοσάρικο. Αυτό μπορεί να σας στείλει σε ποσά που δεν τα έχετε ονειρευτεί με ένα και μόνο γράμμα. Υπάρχει και μια χρεοκοπία Plus, η οποία, Διονυσία μου, σε κοιτούμε στα μάτια που λένε και οι ρεκ, δεν πρόκειται να σου κοστίσει καθόλου, γιατί δεν έχεις να χάσεις από λίγο τίποτα. Σε αντίθεση με τον Γιάννη, που έχει 9-15 και έχει πολλά να διακινδυνεύσει, και τη Σέβη που έχει τα μισά περίπου λεφτά. Πρώτη παίζει η Διονυσία, που θα καταλήξουμε μετά την κατηγορία, θα τα μάθουμε όλα. Θα πρέπει να βρείτε έναν κρίκο. Δηλαδή, θα έχουμε τρεις λέξεις. Οι ακριανές θα είναι άσχετες μεταξύ τους και θα τις ενώνει αυτή εδώ η λέξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζούλια. Ήρθε η στιγμή να βγάλει χρήματα. Και η Μανούλα, έχεις μια κόρη, αυτή την κόρη την όμορφη? Έχεις κι άλλη κι άλλους? Έχω τρία. Τρία παιδάκια? Ένα μεγαλύτερο αγόρι και ένα αγοράκι μικρότερο. Μάλιστα, δύο αγοράκια να σε προσέχουν, δύο λεβεντιές και την κούκλα την κόρη. Να τους χαίρεσαι όλους. Ρίξε μία, σκέψου τα παιδάκια σου, είναι θετική ενέργεια. Σκέψου τα παιδάκια σου, τα τρία τα κουκλάκια σου και γύρνα, πάμε! Είναι η Διονυσία. Γυρίζει με άλλη ψυχολογία πλέον. Τα σκέφτηκε τα παιδιά σου? Κοίτα τι θα φέρει τώρα. Τώρα πάμε για 200. 50. Είμαστε 150. Πες ένα γράμμα 4 φορές. Κάπα. Κάπα. Οκ. Μισή δουλειά κάνουμε. Εδώ είσαι και πάλι με τη σκέψη εκεί, στα παιδιά σου. Ο πιο μικρός σου γιος πρέπει να είναι ο κούκλος, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι. Το μοντέλο. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται, με το πιο μικρό. Έλα, ναι. Ναι. Πάντως έχουμε ανεβαστική πορεία. Είδες, το ανεβάζουμε σιγά σιγά, έλα μου. Το λάμδα. Α, η τρίτη λέξη είναι βαρβάτη και ήδη πολύ αποκαλυπτική. 180 ευρώ, Διονυσία, γύρνα. Έχει βρει το δρόμο της, Διονυσία. Ο μικρός σου γιος το έχει βρει. Τον κοιτάζω και μου λέει, εύκολο είναι. Άρα μπορεί και η μαμά. Το σίγμα. Πάνω 40 ευρώ. Ξαναγύρισε, σε παρακαλώ. Γιατί έχουμε υποψία από το επόμενο σύμφωνο θα το πει στην τύχη. Το ταφ. Επειδή έχεις φτάσει 2,65, οφείλω να σου πω πως έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις φωνήεντα. Σε μια απόσταση περίπου 700 ευρώ μακριά από το Γιάννη, δεν ξέρω αν αυτό το θέσει ή όχι, αλλά είναι δικαίωμά σου. Και εγώ σου διαβάζω τα δικαιώματά σου. You got the right to remain silent. Γύρνα. Μεγάλη ατάκα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει μετά. Δεν έχασε και πολλά. Δεν έχασε πολλά, αλλά πριν δεν είχες τίποτα. Είπες να μαζέψεις λίγα και μετά να χάσεις. Να ευχαριστηθείς, ε. Να παίξω. Ωραία στρατηγική σου. Δεν θέλω να παίξω, θέλω να κερδίζετε. Δεν θέλω να παίξω. Αυτά είναι μη μετρά. Θέλω να κάνεις αυτό που θα κάνει τώρα η Σέβη. Κάτω. Σε τι θέλω, ε. Εσύ τι γούρι έχεις, τι σκέφτεσαι, ε. Ποιο είναι το γούρι σου? Να κερδίσω. Μήπως είναι ένα μουστάκι μέχρι εδώ? Όχι, βέβαια. Όχι, αγάπη. Πάμε γύρνα λοιπόν. Δεν θα χωρίσετε ποτέ, στο λέω εγώ. Πάμε. Τι είναι αυτό, γύρισμα είναι αυτό? Θα σε γυμνάσω σε λίγο. Θα πάμε για κάμψεις, 15 ευρώ. Είτε στη φέρνεις με 15 ευρώ μόνο με τόσο γύρισμα. Να πω τότε το νι. Λοιπόν, θα πούμε το νι. Όπως λέμε, να ένα μουστάκι. Για να το θες αλλιώς, ένα μουστάκι να. Σαν το σύζυγο. Το γνώρισες με μουστάκι τέτοιο? Όχι. Μετά. Δεν τα λένε αυτά στην αρχή.
Δεν τα λένε, εμφανίζονται έτσι κρυσμένοι στο λεπτό. Με μαλλιά χωρίς μουστάκι. Με μαλλιά χωρίς μουστάκι. Εντάξει, το γύρισε ανάποδο το κόλπο. Ο άνθρωπος, εντάξει, προχώρα, εσύ γύρισε ξανά. Με μαλλιά χωρίς μουστάκι. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει δωρεάν φωνή, αν θες, ή 45 ευρώ για σύμφωνο. Θα πάρω ένα δωρεάν φωνή. Ποιο θα είναι το φωνή, εν? Το α. Α, ένα μουστάκι. Ωραία. Τι σου έχω εγώ. Μια δεύτερη ευκαιρία. Την αφήνω εδώ. Να την βάλω για αυτή μέσα. Κλειδώσω. Όχι, έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πάνω στο χρηματοκιβώτιο. Εντάξει, μην την πάρεις εσύ. Όχι. Λοιπόν, δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα με τα ταπεινά 15 ευρώ που έχεις. Δώστε στο μουστάκι να τα κρατήσεις και ξαναγύρω να φέρεις κάτι μεγάλο. Έλα. Αυτό είναι. Έλα, ναι, μπράβο. Αυτά είναι τα ποσά. Να πάει ο δικός σου με τον κολλητό του για καμιά μπρίτσα 15 ευρώ τώρα και να πιω δύο μπρίτσες και εσύ με 100 ευρώ για ψώνια. Σε έφταξα. Μια χαρά. Σε έχω καταλάβει, η ίδια γυναίκα μου, ρε. Πάμε. Λοιπόν, το μη. Το μη. Θέλω να πω μουστάκι, δεν γίνεται. Όπα, την πατήσαμε στο μη. Θες τώρα ναι, και ή μετά. Τώρα. Τώρα, κρατιέται, γύρνα. Έλα, έλα, έλα. Άλλο λίγο, έλα. Εντάξει, δεν θα σε λυπηθώ που έχασε το 500 δώρο επιταγή από το ελληνικό έπιπλο Τινιακός 200 ευρώ. Ίντερνετ έχεις το κινητό σου? Έχω. Ωραία. www.tinyakos.gr. Άμα θες εκείνα και τώρα, αλλά παίζουμε ένα σύμφωνο. Το γάμα. Όχι. Δύο φορές κάναμε λάθος γράμμα και μας κοστίζει και τις δύο φορές γιατί είχαμε καλά πράγματα εκεί κάτω. Και τώρα φτάσαμε στον άνθρωπό μας που είναι μπροστά. Προηγείται, είναι δυνατός. Έχει κουμπάρο, μακριά η γυναίκα από το. Από το οπτικό πεδίο. Έχω τις χώρες στο μυαλό μου. Όλα σου πάνε πριν. Εσύ είσαι κορουλές. Δύο. Δύο κιόλας. Μία τεσσάρων, η άλλη 10 μηνών. Όχι, ρε φίλε. Έχεις ακόμα χρόνια μπροστά σου, βέβαια, να ταλαιπωρηθείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει, εντάξει, καλά είναι. Θα σε φροντίσουν καλά όμως, αρφέ. Αυτό ελπίζω. Μιλάμε για τρεις γυναίκες τώρα μες στο σπίτι, θα σε φροντίσουν καλά. Περνάμε υπέροχα. Θα γεράσεις του χρόνου, πάμε. Γύρνα. Ευτυχία είναι όλα τα παιδιά, όπως και να έχει. Θα ρωτήσουμε εδώ πέρα και την Διονυσία που έχει τρία παιδάκια και να παρευτυχείς. Και έχουμε εδώ 20 ευρώ για σένα. Το πει. Έτσι. Τζουλιά. Έλα. Η μεσαία λέξη μου είπες. Ναι, ναι. Ενώνει την πάνω και την κάτω. Καλά θυμόμουνε. Το θυμόσουνα, Γιάννη. Όχι, αλλά. Γι' αυτό το είπα. Εγώ ήξερα το ξέχασα. Να μην χάσω χρόνο, να το ρώτησα εγώ. 10 σουβλάκια ο φίλος στην Κατσιά του, έτσι για πλάκα. Ή μόνο σε γιορτές. Όχι, μόνο σε γιορτές. Επειδή είσαι ωραίος, να σου πω κάτι. 207 ευρώ, ένα αντρικό ρολόι φεστίνα, είτε για πάρτι του είτε για κουμπαράκι, ό,τι θέλει. Γιατί εντάξει, άστο 50%. Με ένα ρολόι θα βολευτεί. Εύκολα. Πάρ το όμως πρώτα. Με πα. Βιάστηκα, έτσι. Το ρο. Έτσι. Ρολόι. Πάρ το. Ναι, μπράβο. Η πρώτη λέξη είχε δύο ρο. Η τελευταία λέξη έχει σχεδόν εμφανιστεί. Η μεσαία δεν είναι και τις δύο. Μπορείς. Έλα, παίρνα, παίρνα, παίρνα. Ναι! Το γράμμα. Το Β. Δεν έχουμε. Και τώρα φτάσαμε εδώ στη μανούλα των τριών παιδιών. Σας νικάει και τους δύο, να ξέρετε. Γύρισε, σε παρακαλώ. Το φι. Το φι. Όπως λέμε, Φρόιλαϊν. Ακριβώς. Η Διονυσία το ξέρει. Η Διονυσία το ξέρει. Κρυψίνα, κρυψίνα. Δεν λέει τίποτα. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρει η Διονυσία με το φι σου. Έλα. Το ξέρει. Το θέμα είναι, θα την ευνοήσει ο τροχός της τύχης. Θα της φέρει τα μεγάλα ποσά. Ή θα τη στείλει. Ναι. Θα τη στείλει. Ναι. Καλά έκανες και γύρισες. Σωστή επιλογή. Έκανες πραγματικά πολύ καλή επιλογή. Βέβαια, okay. Πρέπει να το βρω. Αν μέναμε με εκείνα τα ψιλούλια τώρα 15 ευρώ, δεν κάναμε δουλίτσα. Mm-hmm. Εμένα το αφή μου έδειξε ότι ξέρεις το γρίφο. Απέδειξε μου ότι ξέρεις με το σωστό σύμφωνο. Το θ. Θαλπορή. Τε σπέσια. Ακίνητοι όλοι. Ψηλά τα χέρια.
Freeze! 515 ευρώ. Τελειώσαν τα σύμφωνα. Πρέπει να λύσει το γρίφο. Εάν δεν το ξέρει, θυσία 100 ευρώ. Εάν το ξέρει, σταματώ τη μουσική και παίρνει 515. Το ξέρει! Το ξέρω, θα το πω. Πε το γιατί πα 515. Συν μπόνου. 207-15 και κάποιο πλησίασε το Γιάννη. Εσύ δεν είσαι αυτή. Πε το. Η μεσαία λέξη. Περιστέρη, Θεοφάνεια. Θεοφάνεια είναι η λέξη κρίκος. Κρίκος. Περιστέρη, εκκλησία. Λοιπόν, τα Θεοφάνεια. Θρησκευτική γιορτή. Ενώνουν την εκκλησία βεβαίως και το περιστέρι του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Σου βγάζω το καπέλο, διότι κατάφερες σε ένα και μόνο γύρο να μειώσεις τη διαφορά σου ακριβώς τα 200 ευρώ από τον πρωτοπόρο Γιάννη, δηλαδή σε μια γυροβολιά του τροχού της τύχης. Αλλά τα 715 με τα 915 και τα 469 πραγματικά είναι τόσο μικρή διαφορά που είμαι βέβαιος ότι μόλις εξηγήσουμε στον κόσμο πώς θα έρθει εδώ για να παίξει και πάμε σε διαφημίσεις, είναι κάτι που θα εξανεμιστεί με το πρώτο κιόλας γύρισμα. Είναι πολύ εύκολο να έρθετε εδώ. Αρκεί να ανοίξετε το κινητό τηλέφωνο ή το σταθερό, ρε παιδί μου, και να μας πάρετε. Τόσο απλό είναι. Για να έρθετε εδώ, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211-18-78-001 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV / τροχός. Ρε Τζούλια. Έλα. Πολύ απλά δεν τα πάω. Τι παραγωγή είμαστε, ένα Instagram 3 χρόνια δεν έχουμε να κάνει. Δεν έχουμε κάνει. Τι κάνεις. Έλατε. Ένα Snapchat. Πρέπει να φτιάξουμε. Ένα κάτι από αυτά που κάνεις καλά εκεί. Καλά Snapchat ανεβάζω. Λοιπόν, διάλειμμα πάω να κάνω Snapchat. Σε το μου. Πώς γίνεται το. Πολύ πίσω έχεις μείνει. Ρε παιδί μου, το κάτσε. Snapchat έχει και βατσούλες. Κάτσε. Έχει γίνει ζαλαφάκι. Μην μιλάς άσχημα στον κόσμο Snapchat. Με βλέπει η μάνα μου. Γιατί, παιδί μου. Τώρα, Snapchat είναι πρόγραμμα. Α, δεν που βγάζουμε φωτογραφίες με διάφορες φατσούλες. Θέλεις να γίνεις αλαφάκι, μπορείς. Ελαφάκι, θέλεις να γίνεις αρκουδάκι, μπορείς. Όχι, δεν αρκουδάκι. Θέλεις να γίνεις άσχημος, μπορείς. Όμορφος, μπορείς. Να γίνω άσχημος, ναι, πάμε. Κάνε με λάθη. Μαθαίνετε τώρα, μαθαίνετε. Πάμε, ναι, ναι. Snapchat! Έλα ρε εσύ. Παιδιά, να σας το δείξω. Κύριε Γαλανούλη. Κοίτα. Κοιτάξτε εδώ. Σοπα ρε φίλε. Αυτό μάνα είναι το Snapchat. Να βλέπεις. Έλα ρε φίλε. Μπορείς, φοβερό είναι αυτό Τσούλια, μπορείς να βάλεις μαλλιά στο ένα σεμινάκι. Ναι μπορώ. Ωραία, θα κάνουμε Snapchat. Το Snapchat κάνει θαύματα. Πάμε αμέσως, λεξομαχία 150 ευρώ παιδιά, κάνουμε και Snapchat. Γιάννη, Διονυσία, Σέφη, είστε πολύ κοντά. Όλοι. Τα ποσά είναι πολύ μικρά. Έχουμε ντέρμπι. Ντέρμπι. 150 ευρώ, αλλάζουν τα πάντα. Τζούλια, βάλε κατηγορία Snapchat τώρα, πώς το λένε αυτό. Θα πρέπει να βρείτε μια πολύ μεγάλη λέξη. Γίγαντο λέξη. Δεν είναι Snapchat. Όχι. Βοηθάω. Αυτή είναι η λέξη. Πάμε. Πατήστε το μπάζερ πολύ γρήγορα εάν βρείτε αυτή την τιτανογιγαντομέγιστο τετραθιοκτηνώδη λέξη. Είναι πραγματικά από τις δύσκολες στιγμές οι γιγαντολέξεις. Αλλά θα το βρούμε. Ακούω το Γιάννη. Αμφιταλαντεύομαι. Αμφιταλαντεύομαι με όμικρον στο τέλος. Δεν έχω ξαναδεί. Διονυσία, Σέβη, πάμε. Πες το. Αμφιταλαντευόμενος. Αμφιταλαντευόμενος, λέει η Σέβη. Ναι. Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, τι έχει γίνει. Μάλλον μην κοιτάτε εδώ. Κοιτάξτε τα ποσά των τριών παιχτών με τα οποία θα μπούμε σε λίγο στον επόμενο γύρο. 6-19, 9-15, 7-15, 1. Καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ τριών παιχτών. Πρακτικά μπορεί ο γύρος που ακολουθεί
να στείλει έναν από τους τρεις σας κυριολεκτό το τελικό. Εκεί πάμε τώρα. Τέταρτο. Κάθε γυροβολιά, κάθε ποσό, κάθε μαντεψιά σας φέρνει κοντά στο πεζό 108 το κορυφαίο μικρό γαλλικό αυτοκίνητο. Κατηγορία τέταρτου γύρου, εύχομαι να είναι κατηγορία που θα πλημμυρίσει τον πίνακα με γράμματα. Θα είναι ιστορία ή μυθολογία. Ιστορικός ή γρίφος από την μυθολογία μας. Αυτά είναι τα γράμματα. Ξεκινάει ο απόλυτος γύρος. Τώρα ο γύρος που βγάζει νικητή. Πάμε. Βεβαίως εσείς οι τηλεθεατές μας βλέπετε στην οθόνη σας τη διαφορά μεταξύ των τριών παιχτών. Και ξεκινάμε με δεύτερη ευκαιρία. Μπορείτε να κρίνετε τι χρειάζεται και πώς. 45 ευρώ θα σου δώσει το σύμφωνο, 0 το φωνήεν, αλλά δεύτερη ευκαιρία. Σύμφωνο. Σύμφωνο. Ποιο? Το σίγμα. Οκ. Okay. Υπάρχει 2, 93. Κάθε καλά. Πάμε. Μεγάλη αγωνία. Αγωνία. Και κοιτάξτε τι φέρνει, παιδιά. Και τώρα, παιδιά, εδώ θα παιχτούν πολλά. Και δεν θα ήθελα να είμαι στις Εύης. Αρχικά θέλω ένα γράμμα. Ταφ. Και υπάρχει το ταφ, το οποίο με το που το βρίσκει, ανεβαίνει στα 225 ευρώ. Βλέπετε τη διαφορά, η οποία πλέον κρίνει ξεκάθαρα τον νικητή. Επειδή όμως έχεις σταματήσει εσύ εδώ, σε αυτό το θαυμαστικό, θέλω να σου πω πως έχεις το δικαίωμα να το σηκώσεις αν θες. Από κάτω μπορεί να βρεις μια χρεοκοπία, η οποία για σένα θα είναι ουσιαστικά χάνεις τη σειρά σου. Γιατί χάνεις αυτό το ποσό. Εάν όμως υπάρχει jackpot, το ποσό που έχεις μαζέψει εδώ και πριν, όλο μαζί διπλασιάζεται και πας 1500 και εννοείται ότι είσαι πρώτη. Θέλεις να συνεχίσεις το γύρισμα για αυτά τα 71 ευρώ ή να ρισκάρεις απότομο. Σου δίνω 5 δευτερόλεπτα, καταλαβαίνω τη θέση σου, ούτε ψήλο στον κόρφο σου δεν θα ήθελα να είμαι. Γυρίζω. Πες μου σε παρακαλώ, γυρίζει. Αν θα ρισκάρεις ή αν θα γυρίσεις. Γυρίζω. Δεν το σκέφτηκες καν. Και ετοιμάσαι να μιλάω τόση ώρα. Γύρισε λοιπόν. Υπάρχει ωστόσο ακόμη αγωνία, γιατί ψάχνει να βρει 71 ευρώ. 30 για την ώρα. Είδες, 30. Ακούω. Μη. Μουσταφά. Ιστορία, μυθολογία. Βλέπω ένα πολύ πονηρό χαμόγελο. Σημαίνει ότι το έχεις βρει. Όπα. Πάμε. Εδώ θα φανεί και αν όντως έχεις βρει τον γρίφο ή μπλοφάρεις. Πες το. Ρο. Έλα, μπράβο! Ξέρεις ότι είσαι μπροστά. Θες να το λύσεις τώρα ή πιο μετά. Πιο μετά. Πιο μετά. Οπότε ξαναγυρίζεις. Ξαναγύρισε. Εδώ μιλάμε για ένα ρίσκο υψηλού κινδύνου. Ναι, μπράβο. Να σου πω κάτι πριν μου πεις το γράμμα. Είσαι πολύ τυχερή. Πραγματικά είσαι πολύ τυχερή. Πες μου το σύμφωνο. Και μετά θα πάρεις τσάμπα φωνή. Δέλτα. Επιβεβαιώνουμε. Και για να μπορέσουμε να δούμε την Τζούλια για ακόμη μια φορά να περνάει μπροστά από τα γράμματα, εμείς που το θέλουμε, πολύ, πες μας και ένα φωνή. Ήτα. Ήτα. Τι κάνουμε τώρα. Το λύνω. Το λύνω. Λοιπόν, το δώρο δεν ήρθε για σας. Αν το λύσει, θα κάνει ένα δώρο στον εαυτό της. Και το δώρο αυτό θα είναι η νίκη σήμερα εδώ. Ιστορία ή μυθολογία είναι. Μυθολογία. Ακούω. Ο μύτος της Αριάδνης. Ο μύτος
της Αριάδνης για τους μικρούς μας φίλους, τους πολύ πολύ μικρούς. Δεν ήταν ποντιακός μύτος, αλλά το κουβάρι. Ο μύτος Αριάδνης είναι σωστό. Είναι η μεγάλη νικήτρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, τα σκέψη έμεινε αυτό. Γεράκι. Λοιπόν, να κάνεις και πασούλα. Λοιπόν, μακάρι. Και έτσι, πάω στην τρελή. Είσαι τρελή, στο λέω. Θα έχεις νικήσει νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Καλό σου βγήκε. Να δω τώρα πόσο τρελή θα είσαι δίπλα από το πεζό 108. Πάμε! Το ποσό το οποίο μπορείς ήδη να χαρείς είναι 1.019 ευρώ. Είναι καθαρό κέρδος δικό σου. Βέβαια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Σεβί, πώς θα πας με το νούμερο 19. Μια χαρά είναι. Δεν σου προκαλεί κάποιο πανικό. Ωραία. Δώσε μου, σε παρακαλώ, το φάκελο με το νούμερο 19 και να σε συνοδεύσω. Απέναντι την Τζούλια, που θα μας δώσει την κατηγορία του τελευταίου γρίφου. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι πρόσωπο. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Χρειάζονται απλά 9 γράμματα. Κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Λάμδα. Πι. Σίγμα. Ταφ. Αλφα. Ένα αρχικό, δύο τελικά σίγμα, ένα τάφ μες στη μέση και τέλος. Σειρά σου. Μη. Μη, όπως λέμε, μούχλα. Ναι. Ρο. Κάπα. Κάπα. Είναι η τελευταία επιλογή ανάμεσα σε σύμφωνα. Από τα φωνήεντα επιλέγεις ποιο. Γιώτα. Μόλις ολοκλήρωσε την τετράδα των γραμμάτων της, των επιλογών της. Ψάχνουμε πρόσωπο. Να δούμε και τα γράμματα που βρίσκονται πίσω από τα κενά. Τέλεια επιλογή το ρο. Να και το γιώτα. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Προφανώς το δεύτερο, έτσι. Γιώργος. Ναι. Πρίντεζης. Γιώργος Πρίντεζης. Γιώργος, μπράβο. 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 Μπράβο, ρε Σέμι. Δεν το είχα. Μπράβο. Δεν το είχα. Δεν το είχα. Φοβερή, τελευταία στιγμή, πραγματικά. Ανέβα πάνω, ανέβα στον πάθρο, τον νικητή. Πω! Δεν το είχα, δεν το είχα. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ, σου το είχες. Ναι. Είσαι τόσο φανατική ή περίμενε τα πούμε όλα, ή ο σύζυγος. Αλήθειες. Αλήθειες, ο σύζυγος, λέγε. Τυχαία μου τέριαζε. Σου τέριαζε, έτσι είπες ένα πρίτεζης. Ναι. Δεν παίζεσαι ρε φίλε, δεν παίζεσαι, κυρίο. Θηρίο. Μου τέριαζε τόπα, πριν δεν μου βγαίνει. Τα έχουμε δει όλα τώρα. Μουστάκι θέλουμε τώρα. Γιατί όχι. Έλα ρε μουστάκι κάτω. Έλα σύζυγε. Έλα εδώ τώρα. Έχει φέρει γούρι. Έλα, έχει φέρει γούρι. Έχει φέρει γούρι. Έρχεται παιδιά, πάμε. Έλα, νάτι, νάτι. Νάτι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τέλεια όλα. Για έλατε δίπλα μου τώρα. Έλατε να το χαρούμε όλοι μαζί, γιατί μόνο η χαρά υπάρχει εδώ. Έτσι. Καλά είπα εγώ. 1.019 ευρώ, φάτε τα με τα φιλαράκια σας. Σας αγαπούν πολύ από ό,τι βλέπω. Πολύ. Είναι εδώ τα φιλαράκια σας. Μια χαρά με ένα χιλιάρικο να περάσετε όλοι καλά. Αυτά θέλω να είναι για εσάς. Για εσάς τους δύο. Ξήρισε τον και φύγατε. Όχι. Με αυτή την προϋπόθεση. Όχι. Εντάξει, τα βρήκαμε. Και αγαπημένο ζευγάρι. Με μουστάκι χωρίς. Αυτό είναι δικό σας. Δεν ξέρω ποιος θα οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Ποιος θα οδηγήσει, φεύγοντας. Ο γιος μου. Το οδηγά και ο γιος, τόσο μεγάλος. Άμα ένα αμάξι, την πατήσατε, θα το πάρει ο πιτσιρικάς. Αν είναι χρήματα όμως, θα τα ευχαριστηθείτε όλοι μαζί. Μπράβο για όλα. Μπράβο, Γιώργο Πρίντεζη. Προσέφερες αυτή την οικογένεια με την παρουσία σου. 1.019 και
άλλα 4 χιλιάρικα. Σύνολο 5.019 ευρώ. Αυτό είναι. Το πεζό 108. Κρυβόταν πίσω από τον φάκελο Τζούλια. Ένα. Νούμερο 1. Αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου γιατί και το καταδιασκεδάσαμε. Και φεύγουμε από εδώ. Σέβη με ένα 5.000 ευρώ παρακαλώ. Και 19 ευρώ διόδια. Έτσι. Να φύγουμε. Πιστεύετε ότι έχει κάποιος αμφιβολία για το τι συμβαίνει όταν κάποιος έρχεται στον τροχό και γυρίζει? Όχι. Όποιος γυρίζει... Και γυρίζει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ρε Πύριο. Oh.